Δεν θα επαναλάβω ότι είχαμε πει την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε για τις προσπάθειες να την κάνουμε καλύτερη τη σύμβαση και τα πολλά μεγάλα ωφέλη που κερδίσαμε από αυτή την αναδιαπραγμάτευση. Να πάω κατευθείαν στην ερώτηση και να σας πω τι έχει πραγματοποιηθεί εκ μέρους της ελληνικού ΑΕ. Έχει καταγραφεί και ομαδοποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία των 900 κτηριακών όγκων της έκτασης για την προετοιμασία της μεταβίβασης. Έχουμε την ολοκλήρωση του ελέγχου του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης στη βάση των προδιαγραφών του νόμου 4062 του 12 και της σύμβασης που κυρώθηκε με το 4422 του 16. Έχουμε τη μελέτη των κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων για την τεχνική τους προετοιμασία και την ορίμανση της μεταβίβασης. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Εξοδόθησαν αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό ως μνημείο του αγγλικού υπόστεγου παγόδα και αντίστοιχα το μη χαρακτηρισμό των λοιπόν προτινόμενων κτισμάτων. Προβλέθηκε νομοθετικά η δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, η οποία θα κατακυρωθεί κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Να σας πω εδώ σαν παρένθεση ότι μέσα σε αυτό το σχέδιο έχουμε αναθέσει σε εταιρεία για ένα σχεδιασμό για όλα τα καζίνο, για να ξέρουν όλοι οι επενδυτές πόσα καζίνα θα είναι στην Αττική και στις άλλες περιοχές. Αυτό έχει κάποια σημασία. Έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία και έχουν προχωρήσει όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την διευθέτηση των εκκρεμωτήτων σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της έκτασης από το Δασαρχείο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η οριστική επίλυση του ζητήματος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές ή θα υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές ή θα υπάρχουν διαταγές των υπουργών που τους λένε κάνε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε το παρακάτω. Όταν έχεις ανεξάρτητες αρχές έχεις και κάποια προβλήματα ότι δουλεύουμε τους δικούς τους χρόνους και με τη δική τους κρίση. Δεν είναι υπάλληλοι με αυτή την έννοια του κράτους που μπορούν να πάρουν οι οδηγίες. Εγκρίθηκε από το ΔΟΣΟΥ το ΤΑΙΠΕ το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά και επίκειται η κατάθεση του από τον επενδυτή το άμεσο προσεχές διάστημα, ούτω ώστε εν συνεχεία να δρομολογηθεί η διαδικασία της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που θα καθορίζει τους όρους ανάπτυξης. Έχουν γίνει και διάφορα άλλα, οπότε νομίζω θα είσαστε κι εσείς πολύ ευχαριστημένος ότι γίνονται πολλά πράγματα και προχωράει το έργο όπως θέλουμε όλοι.